Τα στοιχεία για την ενδοσχολική βία σοκάρουν. Στη χώρα μας κάθε τρεις μέρες μέσα στο 2022 ένα παιδί καλούσε σε γραμμές υποστήριξης και βοήθειας όταν στην Κρήτη το φαινόμενο δείχνει το πιο σκληρό του πρόσωπο. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Κινητής Μονάδας Ψυχικής Υγείας Λασιθίου οι μηνιαίες παρακολουθήσεις παιδιών έως 17 ετών από 140 που ήταν το 2020 και 216 το 2021 έφτασαν τις 296 το 2022 ενώ τα νέα αιτήματα για παρακολουθήσει από ειδικού Παιδιών Υπερδιπλασιάστηκαν, καθώς το 2020 ήταν 29, το 2021 27, ενώ το 2022 έφτασαν τα 79. Και τώρα συναντάμε από τον υπεργογείο και από το δημοτικό συμπεριέσαι εκφοβισμού και κοινωνικού αποκλεισμού. Έχει κάποια χαρακτηριστικά διαφορετικά από ότι οποιαδήποτε άλλη μορφή βία. Το ένα είναι ότι πρόκειται για μια πράξη που γίνεται εσκεμμένα. Γίνεται επαναλαμβανόμενα. Και υπάρχει και μια συμμετρία δύναμη. Εκείνο ο οποίο εκφοβίζει αισθάνεται πιο δυνατό. Η μεγαλύτερη ευθύνη, θα έλεγα, την έχει η οικογένεια. Στο πώ καλλιεργεί τα παιδιά την αποδοχή, τον αποδεχόμαστε το διαφορετικό. Την ίδια ώρα σοκάρουν αριθμητικά και οι καταγγελίε στην αστυνομία που, σύμφωνα με του ειδικού, αποτυπώνουν μόνο μια ένδειξη του τι συμβαίνει, αφού ένα τεράστιο μέρο τέτοιων περιστατικών δεν καταγγέλλεται ποτέ. Κάθε τρει μέρε φτάνει μια υπόθεση στην αστυνομία στο Λασίθι, ενώ με απόσταση δύο ετών το πλήθο των αναθέσεων στην εισαγγελία από 7 περιπτώσει έφτασε τι 19. Φανίζονται νέε μορφέ διαταραχών συμπεριφορά στα, 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 παιδιά και στου εφήβου, όπω είναι η διαταραχή ταυτότητα του φίλου, η αυτοτραυματισμοί και παρατηρούμε στα παιδιά μα πλέον την έλλειψη νοήματο ζωή. Πανελλήνια ημέρα κατά τη σχολική βία και του εκφοβισμού. Και η πραγματικότητα έρχεται μετά από μια δεκαετή οικονομική κρίση, την πανδημία, και εν μέσω μια ακόμη κρίση, και πάλι με οικονομικά χαρακτηριστικά, να αποτυπώσει τη βία που διαπνέει όλη την ελληνική κοινωνία. Μεγαλύτερα ποσοστά έχουμε στην, στα περιστατικά ενδοοικογενειακής βία. βίας. Εκεί θα πρέπει να δώσουμε μεγαλύτερη βάση, γιατί όπως σας είπα, τα περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας είναι αυτά που επιφέρουν ένα μεγάλο φορτίο στα παιδιά και έρχονται να το εκτονώσουν σε άλλους. Κομβική σημασία, όπως τόνισαν οι ειδικοί, είναι η συμπεριφορά όχι μόνο αυτού που ασκεί ή δέχεται τη βία, αλλά και του μαθητή που την παρακολουθεί και που υποσυνθήκες όπως τόνισαν μπορεί με τη στάση του να αλλάξει τα πράγματα. Το φω δηλαδή που ρίχνουμε, το ρίχνουμε πού? Στου συμμαθητέ, οι οποίοι είναι εκείνοι που θα ενδυναμώσουν το παιδί που εκφοβίζεται, που θα σταθούν δίπλα του απέναντι στον στο δράστη, απέναντι στο παιδί που εκφοβίζει και δεν θα επιτρέψουν τέτοιε τακτικέ. Αν κάνουν το ανάποδο, τι κάνουν. Ενθαρρύνουν, ενισχύουν και δυναμώνουν το παιδί το οποίο εκφοβίζει να συνεχίζει αυτή την τακτική.